Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε στο τραπέζι μας να υποδεχθούμε μια γλυκύτατη καλεσμένη, η κυρία Χριστίνα Σαρή, είναι απόφοιτη ψυχολογίας, συγγραφέας και δημιουργός περιεχομένου για θέματα τυφλότητας. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Άστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Έχουμε βάλει τίτλο «Η συγγραφέας που φωτίζει την αθέατη καθημερινότητα των τυφλών». Σας αρέσει αυτός ο τίτλος? Θέλω να πω, σας εκφράζει αυτός ο τίτλος, αυτό προσπαθείτε να κάνετε? Ελπίζω ότι αυτό είναι το αποτέλεσμα όσο κάνω. Επικεντρώνομαι λίγο περισσότερο στις τυφλές γυναίκες, γιατί θεωρώ ότι είναι μια λίγο αόρατη ομάδα, ναι, κοινωνική. Θα ήθελα να πιστεύω ότι ναι, με όσα κάνω, με το έργο μου, με τα συγγραφικά μου, με το Facebook που άκουσα πριν ότι δεν είναι για την ηλικία μου και δεν ξέρω αν πρέπει να προβληματιστώ. ελπίζω ότι καταφέρνω αυτό το αποτέλεσμα, ναι, να ενημερώνω τον κόσμο για το πώς είναι η καθημερινότητα μιας τυφλής γυναίκας ή ενός τυφλού ατόμου γενικότερα. Ναι. Τι ακριβώς γράφετε, πώς ακριβώς προσεγγίζετε τον κόσμο και ποια είναι η τεχνική? Γιατί οι υπόλοιποι γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι για να γράψει να καθίσει έναν υπολογιστή, να κάτσει στο πληκτρολόγιο, να αρχίζει να γράφει, να βλέπει μια οθόνη. Εσύ πώς το κάνετε αυτό? Λοιπόν, καταρχάς για το πρακτικό κομμάτι, πληκτρολογώ με τυφλό σύστημα. Θα το γνωρίζετε ίσως και από το. Υπέροχο. Όσοι γνωρίζουν κάνουν γραμματική υποστήριξη, γνωρίζουν τυφλό σύστημα. Υπέροχο. Αυτό γίνεται ακουμπώντας τους δείκτες, το ΦΙ και στο ΞΥ που έχουν πάνω δύο ανάγλυφα κουκιδάκια, δύο παυλίτσες. Ναι. Και γνωρίζεις απ' έξω όλο το πληκτρολόγιο που βρίσκεται. Αυτή την εκπαίδευση μπορεί να την προσφέρει κάποια, θα λέγαμε, οργάνωση που απευθύνεται στους τυφλούς, δηλαδή γίνεται αυτό? Φανταζόμαι ότι γίνεται, αλλά το τυφλό σύστημα είναι ευρέως γνωστό. Πιστεύω ότι αν ψάξει κάποιος, δεν ξέρω, αν πληκτρολογήσει στο Google τυφλό σύστημα, νομίζω υπάρχει τεχνική κάπου για να το μάθεις. Δεν είναι δηλαδή κάτι που απευθύνεται σε τυφλούς μόνο. Είναι πολύ συμφέρον για ανθρώπους που γράφουν γενικότερα και θέλουν να πληκτρολογούν γρήγορα. Θέλω να σταθώ κάπου. Από την αρχή, με το που ξεκινήσαμε την κουβέντα, μιλήσατε περισσότερο για τις τυφλές γυναίκες. Mm-hmm. Σαφώς για τα τυφλά άτομα, αλλά μιλήσατε πιο πολύ για τη γυναίκα. Mm. Γιατί? Λοιπόν, γύρω στα 2-3 χρόνια πριν. Έχετε ιδιαίτερη ευαισθησία, θέλω να πω, στο φίλο σας γι' αυτό. Κοιτάξτε, είναι λόγω δικών μου απόψεων, φεμινιστικών προφανώς. Ήθελα με κάποιο τρόπο να βοηθήσουν να συμπεριληφθούν οι τυφλές γυναίκες. Γενικά, μάλλον θα το ξεκινήσω αλλιώς. Συνήθως το αναπηρικό κίνημα αφήνει λίγο απ' έξω τις γυναίκες. Ναι. Το φεμινιστικό κίνημα αφήνει λίγο απ' έξω τα ανάπηρα άτομα. Οπότε, συνδυάζοντας τη διαθεματικότητα, το διαθεματικό φεμινισμό με το κοινωνικό μοντέλο της αναπηρίας, εμπνεύστηκα κάποια στιγμή να ξεκινήσω ένα βιβλίο, αυτό που έχω φέρει κιόλας μαζί μου σήμερα. Δεν ξέρω αν θα το δείξουμε μετά. Είναι το ημερολόγιο μιας τυφλής γυναίκας. Ήθελα να δώσω. Να ρίξω λίγο φως, ακριβώς αυτό όπως το λέει και ο τίτλος που έχετε βάλει. Να ρίξω λίγο φως στο πώς είναι η καθημερινότητα μιας γυναίκας τυφλής. Το ημερολόγιο μιας τυφλής γυναίκας. Το σύμβολο, το γυναικείο και το οποίο βρίσκεται. Εσείς είστε εκεί με το. Εγώ είμαι. Ναι, όσοι με γνωρίζουν το αναγνωρίζουν. Με το σκυλόδηγο. Όσοι δεν με γνωρίζουν, βλέπουν μια γυναίκα τυφλή με σκυλόδηγο, ναι. Θα θέλαμε πάρα πολύ να βρούμε χρόνο και θα βρούμε χρόνο να το διαβάσουμε. Ξεκινήστε να λέτε κάτι. Τι σας έχει συμβεί 2-3 χρόνια πριν? 2-3 χρόνια πριν ήταν η έμπνευση. Το πρώτο aha moment που λέμε κάποια στιγμή. Με ποια αφορμή? Κάναμε αξιολόγηση με το σκύλο οδηγό μου. Οι σκύλοι οδηγοί αξιολογούνται μία φορά το χρόνο για να δούμε ότι. Να επιβεβαιώσουμε ότι συνεχίζουν και οδηγούν σωστά και ότι εμείς αντίστοιχα φερόμαστε σωστά στο σκύλο, ναι, ως χειριστές. Και με την εκπαιδεύτρια μου, κάποια στιγμή αρχίσαμε να διηγούμε στη μία στην άλλη περιστατικά που μας έχουν συμβεί με τους σκύλους οδηγούς. Η μία ως εκπαιδεύτρια, εγώ ως χειρίστρια. Ναι. Και μου λέει την ατάκα, ρε παιδί μου, λέει, τι τραβάτε κι εσείς κι εμείς, βιβλίο γράφουμε. Α, είμαι σε φάση. Έχει δίκιο. Και έτσι ξεκίνησε. Και έτσι ξεκίνησε, ναι, ναι. Είστε εκγενετής τυφλής? Είμαι εκγενετής, ναι, αλλά πολύ παλιότερα έβλεπα πολύ καλύτερα. Δηλαδή, στα 2 μου ανακάλυψαν οι γονείς μου ότι μάλλον έχω κάποια βλάβη στην όραση. Ναι. Και αυτό σιγά-σιγά επιδεινωνόταν. Δηλαδή, η όρασή μου μειώνεται σταδιακά μέσα στα χρόνια. Όλα πλέον, αυτά τα χρόνια χρειαζόταν εκπαίδευση, σαφώς. Υπήρχαν δυσκολίες. Την πιο εντατική εκπαίδευση την πέρασα αφού ήρθα στην Αθήνα το 2017, διότι έπρεπε να παρακολουθήσω μαθήματα κινητικότητας και προσανατολισμού με λευκό μπαστούνι, τα οποία θεωρώ ότι είναι ένα πολύ κομβικό κομμάτι στη ζωή ενός τυφλού ατόμου για να μπορεί να είναι ανεξάρτητο. Και φυσικά, αν κάποιος έχει παρακολουθήσει αυτά τα μαθήματα και έχει περάσει επιτυχώς, έχει δικαίωμα να αποκτήσει και σκύλο οδηγό μετά για ακόμη πιο ανεξάρτητη μετακίνηση. Είστε μια ωραιότατη νέα γυναίκα η οποία πραγματικά αφιερώνει ένα μεγάλο κομμάτι στις γυναίκες με τυφλότητα και αναδεικνύει τα όσα έχουν διαβιώσει. Σας έχει τύχει ποτέ κάτι το οποίο θα θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας που να σας ενόχλησε από τη συμπεριφορά μας, από τη συμπεριφορά όλων των υπολείπων που δεν έχουν στο μυαλό τους τη συμπερίληψη?
Πρέπει να διαβάσετε το βιβλίο. Είναι ακριβώς αυτό το βιβλίο. Περιέχει ιστορίες. Δώστε μας ένα σημείο. Δώστε μας ένα σημείο. Που θέλετε να μας εμπιστευτείτε. Δώστε μας. Κοιτάξτε να δείτε. Συμβαίνουν πάρα πολλά καθημερινά. Αυτό που ήθελα εγώ να τονίσω γράφοντας αυτό το βιβλίο είναι ότι μια τυφλή γυναίκα υφίσταται διακρίσεις διπλές και σε σχέση με τους τυφλούς άντρες και σε σχέση με τις γυναίκες που βλέπουν. Ναι. Ακριβώς. Γιατί μια τυφλή γυναίκα δυστυχώς γίνεται πιο εύκολο στόχος για παρενόχληση. Σοβαρά. Φυσικά, αφού δεν μπορεί να, να τρέξει. Βεβαίως, μα ποια γυναίκα έχει γλιτώσει από την παρενόχληση. Για να είμαι εγώ η τυχερή που θα γλιτώσω. Φυσικά. Έχω μέσα και ιστορίες μέσα στο βιβλίο αντίστοιχες. Αλλά δεν σεβάστηκε ούτε την τυφλότητα, την αναπηρία της τυφλότητας, ούτε το γυναικείο. Θα ήθελα να σεβαστεί το ότι είμαι άνθρωπος βασικά πάνω. Ακριβώς. Δεν σεβάστηκε ούτε τη γυναικεία φύση, ούτε την ανθρώπινη υπόσταση. Είναι πολύ συχνά τα περιστατικά που με αφορμή το να με βοηθήσουν, παράδειγμα, να περάσω έναν δρόμο, μπορεί να με αγκαλιάσει κάποιος με πιο περίεργο τρόπο, μπορεί να αρχίσει τα κοπλιμέντα με ένα ύφος, ας πούμε, που καταλαβαίνει κανείς ότι δεν είναι ευγενικό, δεν είναι όμορφο, εν πάση περιπτώσει. Είναι κάτι παραπάνω από απλώς ένα κοπλιμέντο. Ξέρετε, το περιγράφετε και το λέτε σαν να είναι ο κανόνας. Δηλαδή, σαν να είναι κάτι, Να είναι κάτι που είναι σύνηθες. Ναι, δυστυχώς είναι αρκετά σύνηθες και είναι και ένας από τους λόγους που έγραψα το βιβλίο, ότι δεν είναι μεμονωμένα περιστατικά. Συμβαίνουν κάθε μέρα και έξω. Μια τυφλή γυναίκα δεν μπορεί να τρέξει αν χρειαστεί. Δεν μπορεί να αμυνθεί αν δεν ξέρει πολεμικές τέχνες, που στην πλειοψηφία μας δεν γνωρίζουμε, άμα δεν κάνουμε αθλητισμό. Δεν μπορεί να αναγνωρίσει τον κακοποιητή, αν τον ξανασυναντήσει, αν τον δει από μακριά να την πλησιάζει. Δεν μπορούμε να τον δούμε από μακριά εμείς. Δεν μπορεί να τον αναγνωρίσει στην αστυνομία αν χρειαστεί. Δεν μπορεί, π.χ., αν της κάνει κάποια κίνηση, να δει τι κίνηση κάνει και να τον πιάσει, να τον σταματήσει. Είναι πολύ μειονεκτική η θέση μας λόγω της έλλειψης της όρασης και γι' αυτό είμαστε και πιο εύκολοι στόχοι, δυστυχώς. Κυρία Σαρή, ευχαριστούμε που τα μοιράζετε μαζί μας. Δεν τα είχαμε σκεφτεί ποτέ αυτά. Είναι αυτονόητα αυτά που μας λέτε, ξέρετε, και πραγματικά δεν τα είχαμε σκεφτεί. Την επόμενη εβδομάδα, αν μου επιτρέπετε να πω ότι θα γίνει μια παρουσίαση του βιβλίου στο Παιδείο του Άρεως. Δεν ξέρω αν επιτρέπετε. Τι ώρα? Είναι 13 του μηνός Παρασκευή στις 7.30. Στην σκηνή Λόρδος Βίρονας. Θα διαβάσουμε και αποσπάσματα, θα πούμε περισσότερο για. Παιδείων του Άρεως, λοιπόν. Παιδείων του Άρεως. Θα το πούμε και την Πέμπτη. Θα το πούμε και την Πέμπτη, προκειμένου να αρχίσουμε να βλέπουμε. Πώς το λέμε το σκύλο μας? Ο σκύλος είναι η Λούνα. Λούνα. Θα ήθελα, αν είναι δυνατόν, να μην μου τις μιλήσετε αυτή τη στιγμή, γιατί εργάζεται. Όχι, καθόλου. Και ούτε θα τη χαϊδέψουμε. Ξέρω ότι έχετε καλέσει και άλλη κοπέλα με σκυλοδηγό στο παρελθόν, οπότε είστε. Είμαστε ενημερωμένοι και ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Έχω μια σχέση με την αναπηρία και γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι τα σκυλάκια αυτά δεν τα χαϊδεύεις ούτε τσούκου τσούκου, ούτε Λούνα μου, ούτε δεν ξέρω εγώ τι, ούτε μοιράζεις. Μιλάμε, δεν χαϊδεύουμε, δεν ταΐζουμε, όσο φοράνε το γυλάκι. Απλά είναι δίπλα, ναι. Εδώ, είναι έτοιμη. Λοιπόν, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Καλή επιτυχία στο βιβλίο, καλό τάξιδο. Να είστε καλά. Και θα διαβάσουμε αποσπάσματα όταν βγει στον αέρα, ένα απόσπασμα να το διαβάσουμε εδώ πάλι μαζί. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Υπέροχα.